Υπάρχει ότι έχουμε πλοία στο Αιγαίο, του ελληνικού στόλου. Πάμε να καλησπέρισουμε τον στρατηγό, τον κύριο Γιάννη Μπαλτζόη, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, στρατηγέ. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν συνέβη και το εξής παράδοξο. Την ώρα που ο κύριο Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο απαντούσε στην Τουρκία όπως απαντούσε, ο Ερντογάν επανερχόταν προκλητικά την ίδια ώρα με ένα κρεσέντο στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, με μια έτσι πρωτοφανή, θα μου πείτε, έχουν χάσει λέξεις στο νόημά τους, είπε ότι δεν πρόκειται να μας σώσει κανείς απευθυνόμενος στην Ελλάδα, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, κανείς. Να δούμε τα δύο αποσπάσματα, πρώτα τον κύριο Μητσοτάκη και μετά αυτό που απάντησε παραλλήλως ο κύριος Ερντογάν. Η άλλη όχθη μπορεί να επαναλαμβάνει μονότονα τα ψέματα και τις απειλές της. Σε αυτό το γαϊτανάκι όμως έχει μείνει μόνη. Εμείς μένουμε με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση στις καθαρές μας θέσεις, με την ισχύ του διεθνούς δικαίου, την επιφυλακή των ενόπλων δυνάμεών μας, τη συμπαράσταση των συμμάχων μας. Όσοι λένε πολλά, αντί για τις πύρινες λέξεις, να επιλέξουν επιτέλους τις δημιουργικές πράξεις και τον δρόμο του ουσιαστικού διαλόγου. Απέναντί τους, άλλωστε, δεν έχουν μόνο την Ελλάδα, έχουν ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ. Birilerinin etekleri altına saklanarak özgürlük de olmaz, kalkınma da olmaz, onurlu duruş da sergilenemez. Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü yabancı askeri yığınaklar bizi değil, asıl Yunan halkını rahatsız etmelidir. Netice itibariyle her alanda yakından takip etmeyi sürdürdüğümüz Yunanistan'a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmadık. Κύριε Μπαλτζόη, έρχομαι σε εσάς για να δούμε και ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο σε λίγο από το Αιγαίο. Κύριε Μπαλτζόη, πάντως ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα να μιλάει για διάλογο με τον Ερντογάν, τον Ισλαμιστή Χίτλερ. Τι ντροπή! Τι ντροπή είναι αυτή, Έλληνα Πρωθυπουργού, τι ντροπή! Μας ταπεινώνει κάθε μέρα που περνάει. Μας ταπεινώνει. Κύριε Μπαλτζόη. Κοιτάξτε. Μετά τον ΟΗΕ και μετά τις δηλώσεις του Ιμπραχήμ Καλίν άφησαν να αναιρεωθεί ότι θα υπάρχει μια περίπτωση συζήτησης με την άλλη πλευρά. Τι συζητάμε? Βλέπετε ότι στην Τουρκία υπάρχει, ναι, ο κύριος Ιμπραχήμ Καλίν είπε... Όχι, τι να συζητήσουμε εμείς. Ναι, όχι, συμφωνώ μαζί σας. Εγώ είμαι, και εγώ είμαι πέρα αυτής της αντίληψης. Δεν συζητάς. Το ενδεχόμενο να στρατηθούν στην Πράγα, λέτε 5 και 6 Οκτωβρίου που θα πάει ο Ερντογάν μαζί με την Αλβανία. Φαίνεται ότι στην Τουρκία υπάρχει μια διπολική στάση και συμπεριφορά. Έχουμε τη μια πλευρά τη σκληρή που εκπροσωπείται από όλους αυτούς που απειλούν συνεχώς και απ' την άλλη έχουμε τον Ιμπραχήμ Καλίν, ο οποίος είναι Αμερικανοτραπής, είναι ο άνθρωπος ειδικών αποστολών, ο οποίος έρχεται σε επαφή με ηγέτες και ιδιαίτερα με τους Αμερικανούς. Ραχίμ Καλίν έκανε αυτές τις δηλώσεις διότι είχε συνομιλίες με τον Τζέικ Σάλιβαν, τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του κ. Μπάιντεν, ο οποίος το είπε: μαζευτείτε λίγο, δεν πρέπει να γίνονται αυτά τα οποία γίνονται. Έκανε αυτή τη δήλωση να παρασύρει τους άλλους, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, παρόλο που είναι το δεξί χέρι του κ. Ερντογάν, παρόλο που συζητάνε καθημερινά, παρόλο που ο λόγος το έχει πολύ βαρύτητα, βλέπουμε αυτό το επιθετικό κρεσέντο των προσβολών και τη ρητορική μίσους από την άλλη πλευρά δεν σταματάει. Φαίνεται ότι ο κύριος Ερντογάν έχει αυτοπαγιδευτεί, πάει σε μια προαναγγελτήσα προφητεία η οποία θα πρέπει να υλοποιηθεί και ετοιμάζεται για τη σύραξη, το θερμό επεισόδιο, αλλά θερμό επεισόδιο έχουμε πει, το έχει δηλώσει και ο αρχηγός, γιατί δεν θα είναι μεμονωμένο. Θα έχουμε ολιστική απάντηση. Αν το Bayraktar ήταν οπλισμένο, κύριε Μπαλτζόη, και αντί να παίρνει φωτογραφίες, έριχνε βολές, τι θα γινότανε? Κύριε Καψαμπέλη, είμαι από αυτούς ο οποίος είπε πρώτος ότι
πρέπει επιτέλους από την αρχή, αφού προειδοποιήσουμε, να καταρρύψουμε ένα από αυτά για να κινητοποιηθούν και τον άνθρωπο. Και δέχτηκα επιθέσεις γραφικό μεγά που καλέσανε κλπ. Και ρωτάω, πέστε μου, ένα κράτος του κόσμου που θα, που θα διακυβόταν ή θα αμφισβητούνταν η εθνική του κυριαρχία, διότι αυτό είναι προσβολή εθνικής κυριαρχίας. Είναι εσβολή. Να το πω, να το πω απλά, σαν να μπει και μια δημιουργία Τούρκων στο Ρήγο, κύριε Μπάτζε, την Οριστιάδα, τους χαιρετήσαμε και φύγανε. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Τόσα χρόνια η Τουρκία μας απειλεί. Τώρα πολύ περισσότερο και με πόλεμο. Εμείς μένουμε μόνο σε ένα σύνθημα, μάλλον σε δύο συνθήματα. Ένα είναι για εσωτερική κατανάλωση της Τουρκίας από τον Ερντογκάν και από την άλλη είναι να σέβαστε το διεθνές δίκαιο. Μέχρι σήμερα όμως η Τουρκία, τουλάχιστον από το 1955 μέχρι σήμερα, δεν έχει σεβαστεί κανένα άρθρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεύτερον, το άρθρο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το 1935. Τι λέει, όποιος σε απαλεί, σε απειλεί, σε διώχνουμε και έχει κυρώσεις μεγάλες. Εμείς, γιατί μένουμε μόνο στις ευχές και όχι στην ουσία και στην πράξη. Κύριε Καλαζία, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θα έπρεπε να είχαμε καταγγείλει την Τουρκία και να είχαμε καταγγείλει όχι μόνο στον ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσουν τα κονδύλια κλπ. Και να πούμε από εδώ και πέρα βάζουμε βέτο. Έστω και ένα σέντ να πάει στην Τουρκία, εμείς δεν δεχόμαστε αν δεν πάρει το Καζουρμπέλι, άμα δεν σταματήσει τις απειλές κλπ. Αλλά όλα αυτά έπρεπε να είχαν γίνει σε ένα φάκελο και να τα καταθέτουμε κάθε μήνα, κάθε δύο μήνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΟΗΕ. Δεν το κάναμε ποτέ αυτό το πράγμα. Και μάλιστα η Τουρκία, ηρωνία, χρησιμοποιεί τα δικά μας επιχειρήματα και κάνει αντιστροφή της πραγματικότητας και εργαλειοποιεί όπως έχουμε δει και Μπαρτζόη και το μεταναστευτικό. Βολεύει να δούμε, βολεύει εκλογικά. Καλό. Θέλω να δούμε, θα βολεύει εκλογικά. Θα δούμε το Μπαρτζόη και το Μητσοτάκη αυτή η ένταση. Αυτό είναι ο κύριος Μπαρτζόης, αλλά θέλω να...